τη γυναίκα μου. Τέλος πάντων, ο λόγος που ήρθα εδώ είναι άλλος. Σ' ακούω. Μου είπε η Δάφνη ότι ο Αλέξανδρος βουτάει στη θάλασσα με μπουκάλες. Ναι, έχει γραφτεί σε μια σχολή καταδύσεων. Και εσύ τον άφησες. Εμένα δεν μου λέει κανείς τίποτα. Ξέρεις πόσο επικίνδυνο είναι αυτό που κάνει? Πόσο εύκολα παθαίνει κανείς ατύχημα στο βυθό? Νικόλ, δεν νοιάζεσαι εσύ μόνο για τα παιδιά. Σε σχολή πάει, δεν κάνει κεφαλιού του. Εντάξει. Θα μπορούσα να το ξέρω τουλάχιστον. Η Δάφνη, τι κάνει? Πέρα από το να σου δίνει πλήρη αναφορά. Καλά είναι. Με το κήπο τι θα γίνει? Θα γίνει. Κατάλαβα. Αν δεν ασχοληθώ εγώ, λοιπόν, πάω. Να πας. Χαιρετισμού στη μέλουσα μοναξιά σου από τον τέο σύζυγό σου. Πού τα βρίσκεις? Γεια. Γεια. Στέλλα. Και με τη μαμά. Για να ζαγκαλιά μα γνωστό και περίπτερα, εγώ προτιμώ την εξορία. Καλά, εσύ γνωστό μούχλα. Ο μπαμπά όμω που δεν μπορεί να δέσει ούτε την γραβάτα του μόνο του. Πήρε γυναίκα, ξεκινάει από αύριο. Μπαμπά, και με τι κριτήρια την πήρε? Την έβαλε και μαγείρεψε να δει αν σα κάνει. Η θεία Εσμήν την βρήκε, είναι βόρειο πυρότηση. Nos collaborateurs économiques surveillent de près le déroulement de l'affaire. On a déjà fait tous les contacts nécessaires. Tout est mis en route. D'accord, monsieur Golin. On se verra à Hong Kong. Au revoir. Όπως κατάλαβες, πρέπει να φύγεις το συντομότερο για Hong Kong. Πρέπει να είσαι συνεχώς από κοντά. Οι Κινέζοι είναι πολύ σκληροί στη διαπραγμάτευση. Και ο Γκολά είναι γάτα. Ναι. Πάνος. Ναι, ναι, ναι. Δώσ' τον μου. Βγάλε στη Δευτέρα. Ναι. Έλα, Παύλο μου, δεν σε ρωτώ, Έλα, Πάνο. Λοιπόν, λέω να φύγουμε αύριο το απόγευμα για να έχουμε όλο το Σαββατοκύριακο δικό μας. Τι λες? No problem, έρχεσαι Σάββατο πρωί. Ναι, μωρέ, καταλαβαίνω. Οι δουλειές προηγούνται. Εγώ σε περιμένω εκεί. Λοιπόν, σύμφωνοι. Τότε θα το κανονίσουμε κάπως αλλιώς. Κοίτα, η μία εκ των δυο έχει μια φωτογράφηση στα Σάββατα ξημερώματα. Ας σου δώσω το τηλέφωνο της δουλειάς της, να την πάρεις και να κανονίσεις να κατεβείτε μαζί στη μονοβάση. Εγώ θα φροντίσω για τα δωμάτια, παιδί. Okay. Το βρίσκω δύσκολο πάντως. Ναι, δώσε μου το όνομα του ξενοδοχείου. Τηλέφωνο 7236. Ναι. Πώς? Αναστασία. Αναστασία. Εντάξει. Ducos Island, 26th August 1975. I have memorized the precise shape of the ancient clay bottle.
bird's beak and its exquisite creations. A little clay flask lost in the sea thousands of years ago. Among the oldest man-made objects found in these waters. Τι βλέπεις? Ένα ντοκιμαντέρ. Βρήκες καρμπονάρα. Ναι. Φέτα δεν είχε. Πώς πάνε η καταδύση? Αύριο είναι το τελευταίο μάθημα. Κανονικά έχουμε τελειώσει δηλαδή, αλλά πρέπει να πάμε μια βόλτα. Μετά κάτι τυπικά, απλά και τέλος. Τυχείο αυτοδίτου ενός αστέρος. Θα χρειαστώ εξοπλισμό, ε. Δηλαδή πόσα? Καμιά 500. 500. 100 τόσα έχει μπουκάλα μόνο. Μετά θα χρειαστώ ένα καλό βυθόμετρο για να μετράω βάθος και χρόνο της κατάδυσης και την αποζημίωση σου κουπί. Είναι το πιο απαραίτητο εργαλείο για μια ασφαλή κατάδυση. Μου πες πως θα έχω όλο τον εξοπλισμό. Τόπα, θα σου δώσω την επιταγή μόλις μου φέρεις το πτυχίο. Αυτά θα καθυστερήσουν καμιά εβδομάδα. Δεν σε κυνηγάει κανένας. Μίλησες με τη μαμά. Σου έχω πει ότι θα έχεις τον εξοπλισμό και θα τον έχεις. Το σωστό, χωρίς υπερβολές. Τα μήνυμα μου είναι. Εντάξει. Αφήσει ένα αυτό το μακαρόνι. Απαύριο έρχεται η Ειρήνη. Η γυναίκα που σου έλεγα. Η Ειρήνη τη λένε. Η Ειρήνη τη λένε. Καλό φέτο θα είναι. Ναι. Έλα, μαμά. Α, εδώ βλέπουμε τηλεόραση. Εδώ είναι. Α, καλά είμαι. Καλά είμαι, ναι, ναι, θα περάσουμε. Ναι. Εμείς καλά είμαστε. Εσείς είστε καλά. Και βέβαια φάγαμε πριν, Νικόλ. Μυστική θα μέναμε. Σ' ακούω. Ποιος Καζανάς? Α, ο Μαστρομίτσος. Βάλε ό,τι γλάστρες θέλεις, λίγο με νοιάζει. Θα φύγω το Σαββατοκύριακο. Μονεμβάσια, ίσως. Δε σου λέω. Έκλεισε. Θα πας μονεμβάσια? Μπορεί. Με το αυτοκίνητο. Το θέλες? Έχω κανονίσει με τον Άρη να πάμε να βουτήξουμε. Δεν κουβαλιούνται που κάλεσαι με τη μηχανή. Το αυτοκίνητο του Άρη? Συνεργείο. Ζήτα ζημένα σου. Με παρέα. Με ένα φίλο και τη γυναίκα του. Και εσύ, το φανάρι? Τι φανάρι μετά από 15 χρόνια γάμου οι άνθρωποι? Κατάλαβα. Σε παίρνουν μαζί του για να μην πλήξουν οι δυο τους. Μπορεί.